Η Τουρκία θα εισβάλλει για ακόμα μια φορά σε Συρία και Βόρειο Ιράκ με το πρόσχημα να πλήξει κουρδικές θέσεις, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει και χερσαίες δυνάμεις. Ενώ πρόσθεσε πως δεν έχει κάνει καμία κουβέντα με τον Μπάιντεν ή τον Πούτιν για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από κανέναν. Το ζήτημα κρίνεται μείζον, καθώς η Άγκυρα θα εκθέσει τους Αμερικανούς ανεπανόρθωτα στα μάτια όλου του πλανήτη, αφού υποτίθεται ότι η Ουάσιγκτον ξεσήκωσε όλες τις δυτικές χώρες εναντίον των Ρώσων, επειδή αυτοί επενέβησαν στρατιωτικά στην Ουκρανία. Τώρα η Τουρκία είναι έτοιμη να εισβάλλει εκ νέου σε δύο ανεξάρτητες χώρες και να αμφισβητεί την εδαφική τους ακεραιότητα. Φυσικά οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να πάρουν θέση. Από τη θέση που θα πάρουν θα εξαρτηθούν πολλά και για τα αφηγήματα που έχουν υποστηρίξει μέχρι τώρα για την Ουκρανία. Αν δεν προσπαθήσουν να τιμωρήσουν την Τουρκία με κυρώσεις και όλα τα σχετικά όπως έκαναν στην περίπτωση των Ρώσων, τότε θα πέσει και το τελευταίο πρόσχημα ότι όλα όσα έγιναν στην Ουκρανία και όλα όσα πρέπει να υποστούν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι με ακρίβεια και πληθωρισμό εξαιτίας των αντιρωσικών κυρώσεων θα είναι καθαρά για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ.